είσοδο της βίλας, ένας μικρός χώρος καθιστικού, πλακάκια στο δάπεδο. Ανεβαίνουμε στα υπνοδωμάτια με ξύλινη σκάλα. Υπάρχουν 3 υπνοδωμάτια στο επίπεδο αυτό. Ένα υπνοδωμάτιο και περιμετρικά μπαλκόνια με εξαιρετική θέα του κορυφιακού, απεριόριστη. Δεύτερο υπνοδωμάτιο εδώ, με πρόσβαση στο ίδιο μεγάλο μπαλκόνι. Το μπάνιο που εξυπηρετεί τα 3 υπνοδωμάτια αυτά, με ντους. Τρίτο υπνοδωμάτιο και μεγαλύτερο που βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο, πρόσβαση στο μεγάλο μπαλκόνι που βγήκα πριν, και εδώ αλλαγή επίπεδου και μεγάλη βεράντα. Το δωμάτιο αυτό είναι πολύ μεγάλο. Πατώματα στα δωμάτια. Κατεβαίνουμε τώρα στο χώρο σαλονιού και της τραπεζαρίας και της κουζίνας. Εδώ υπάρχει ένα ακόμη υπνοδωμάτιο, κυρίως υπνοδωμάτιο, δεν έχω πρόσβαση, με το μπάνιο του. Ναι. Κατεβαίνουμε στο σαλόνι τραπεζαρία, εμφανή στοιχοποιία, τζάκι, κεραμικά πλακίδια στο πάτωμα, πάλι πρόσβαση σε μεγάλη βεράντα, τραπεζαρία, γωνία εδώ, πάλι πρόσβαση σε μεγάλη βεράντα, και εδώ ανεξάρτητη κουζίνα, ανακαινισμένη. Κατεβαίνουμε στο πιο χαμηλό επίπεδο. Υπάρχουν πλακάκια κεραμικά σε όλο το σπίτι, εκτός από τα υπνοδωμάτια. Εδώ είναι το επίπεδο όπου υπάρχει ένα υπνοδωμάτιο υπηρεσίας, αποθήκες, κεντρικός πίνακας και ένα ακόμη μπάνιο που εξυπηρετεί το δωμάτιο υπηρεσίας με ντουσιερά, και μία αποθήκη ή laundry room. Μπαίνουμε ένα ακόμη επίπεδο και πάμε στο χώρο του επίπεδου που βγαίνει στο deck της πισίνας. Εδώ έχουμε πέτρα καρύστου στο πάτωμα. Έχουμε ένα ενιαίο χώρο σαλονιού, τραπεζαρίας, καθιστικού τραπεζαρίας, με κουζίνα open plan με πάσο, πρόσβαση στον εξωτερικό χώρο στο deck της πισίνας. Στο επίπεδο αυτό συναντάμε και ένα ακόμη υπνοδωμάτιο ξενώνα. Ο εξωτερικός χώρος της βίλας
είναι το επίπεδο, είναι μια λόγια, το επίπεδο του σαλονιού τραπεζαρίας. Τυχοποίηση πέτρας, πισίνα, εδώ που βρίσκεται η κάτω κουζίνα, υπάρχει και μπάρμπεκιου. Μεγάλες βεράντες, διαμόρφωση κήπου. Τα μηχανήματα βρίσκονται σε όροφο κάτω από την πισίνα, υπάρχουν λεμονιές και άλλα δέντρα. Το οικόπεδο φτάνει μέχρι, έχει 3 ή 4 επίπεδα.